Καλημέρα, καλημέρα. Μια ωραία μέρα, έτσι. Είχαμε βροχούλα βέβαια μέσα στη νύχτα, είχαμε. Αλλά σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με έναν ήλιο τεράστιο, λαμπερό. Έτσι θα μας πάει, λένε μετεωρολόγοι, όλη την εβδομάδα. Φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός. Είχαν μιλήσει για κακοκαιρία, εξπρές, φοδρές καταιγίδες κτλ. Δόξα τον Πανάγαθο, μας φώτισε ο καλός Θεός, γιατί εδώ δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Μετά τον Ντάνιελ, μία έντονη βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Επομένως, προσευχόμαστε για ήπια βροχούλα, ίσα-ίσα έτσι να καθαριστούν οι δρόμοι, ίσα-ίσα να αποτιστεί το χώμα. Φθινοπορεινός ο καιρός θα κυλήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της, με κάποιες έτσι βροχούλες μικρές. Μικρής έντασης. Αυτό είναι καλό. Έτσι μας έρχεται και ο Μάρτης, γιατί σήμερα έχουμε 3η και 27 του Οκτώβρη. Μεθαύριο φεύγει ο Φλεβάρης και έρχεται η Ανοιξούλα. 29 τραβάει φέτος λόγω του δίσεκτου, γιατί έχουμε και αυτό φέτος. Έχουμε και το δίσεκτο φέτος. Νομίζω κάποιοι το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά το δίσεκτο. Καλημέρα στο Γιώργο τον Μπαρτζόκα που βρίσκεται στο κοντρόλ της τηλεόρασης του Άστρα εδώ στο Βόλο. Καλημέρα στην Έλενα την Κυριαζίδου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2421-031-434 τα τηλέφωνά μας για όλους εσάς. Θέλετε να μας πείτε για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, για το καρναβάλι που ξεκίνησε, γιατί όλα μαζί γίνανε αυτά, όλος τυχαίως. Ξεκίνησε το Τριώδιο, άνοιξε το Τριώδιο, ήρθε η Τρόικα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παπάς, Φάμελος, Τσίπρας. Αυτή θα είναι, λέει, στην Επιτροπία. Θα έχουν επίτροπο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς έχει πεθάνει ο Λεωνίδας Κύρικος. Ευτυχώς που δεν ζει. Ευτυχώς που δεν ζει ο Λεωνίδας να δει τα χαΐρια τους. Προκοπίου και Ασκληπίου, λέει σήμερα η εκκλησία μας. Όλοι οι Άγιοι μαζί, τους έχουμε ανάγκη. Κάτι τέτοιο πρέπει να σκέφτηκαν στην Λάρισα, που ακόμη παραμένει άλυτο το μυστήριο, όπου άγνωστοι πήγαν στην εμπορική αγορά της Λάρισας και συγκεκριμένα στις οδούς Παπαναστασίου και Παπακυριαζή, όπου πήγαν και βάλανε μπροστά στις προθήκες, στις βιτρίνες των καταστημάτων, εικονίτσες του Αγίου Φανουρίου, του Αγίου Προκοπίου, της Παναγίας, όλους τους Αγίους, Άγιοι Πάντες ήταν αυτοί. Πήγαν το πρωί λοιπόν οι καταστηματάρχες να ανοίξουν τα μαγαζιά τους και ήταν μπροστά από κάθε πόρτα από μία εικόνα. Δεν κακό, δεν κακό. Η Παναγία βοήθειά μας και σίγουρα οι έμποροι έχουν την ανάγκη όλων των Αγίων. Έχουν την ανάγκη όλων των Αγίων γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στην εμπορική αγορά και αυτοί προφανώς το έχουν καταλάβει. Προσπάθησαν μέσω της ΚΑΜ των καμερών που έχουν, των καμερών ασφαλείας, να δούνε ποιοι ήταν αυτοί που το έκαναν αυτό. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το μυστήριο. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως δεν κακό, οι έμποροι τις πήραν τις εικόνες, να έχουν τους Αγίους καλού κακού σε πρώτη ζήτηση, γιατί πραγματικά τους έχουν ανάγκη. Δεν ήταν καθόλου καλή η νύχτα που περάσαμε όσον αφορά το αστυνομικό μας ρεπορτάζ. Έχουμε μία τραγωδία στον Αλμυρό, εκεί όπου κοντά στο χωριό, στον οικισμό Νέος Πλάτανος, ένας 55χρονος ημεδαπός, οδηγώντας το αυτοκίνητό του, έβρεχε εκείνη την ώρα, για άγνωστη αιτία μέχρι αυτή την ώρα, ξέφυγε της πορείας του, πέρασε τη γέφυρα από πάνω, έπεσε από την γέφυρα, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το αυτοκίνητο, απαθρακωμένη σωρός βρέθηκε λίγο αργότερα, μετά τις 11 το βράδυ, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή Νέος Πλάτανος. Δόθηκε αμέσως εντολή, 11 πυροσβέστες, 4 οχήματα έσπευσαν στο σημείο, ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβασης, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά για τον 55χρονο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με το φρικτό θέαμα της απαθρακωμένης σωρού που καίγονταν μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς κανείς
να μπορεί να βοηθήσει. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν σβήσει φωτιά δεν μπορείς και να πλησιάσεις, έτσι. Σήμερα σίγουρα θα δοθούν απαντήσεις που ανήκει η σωρός του 55 περίπου ετών ανδρός, η οποία βρέθηκε αποθρακωμένη χθες αργά το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην περιοχή Νέος Πλάτανος του Αλμυρού. Ειδικά όταν βρέχει, πάντα προσέχουμε όταν οδηγούμε, αλλά ένα ακόμη παραπάνω όταν βρέχει, όταν έχουμε ολισθηρότητα του δρόμου, προσέχουμε πάρα πολύ για να μην γίνουν επικίνδυνα τα πράγματα, όπως και δυστυχώς συνέβη στην περίπτωση του Αλμυρού. Επίσης είχαμε τον πυρομανή γιατρό όλο την περασμένη εβδομάδα, ο γνωστός γιατρός που βάζει φωτιά στα υπάρχοντά του, ξαναέβαλε φωτιά δυστυχώς στο σπίτι του και οδηγήθηκε ξανά στην φυλακή. Μία αυτός, μία ο Κάμελ που μπαινοβγαίνουν στις φυλακές, λίγο το σύστημα να οργανωθούμε, παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν πολύ μεγάλα ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν σοφρονισμό και τους οδηγείτε στη φυλακή. Θέλουν εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν, να μπαινοβγαίνουν στις φυλακές και να είναι ακόμα ο τρόμος και ο φόβος, να αποτελούν ακόμα τον τρόμο και το φόβο όλων ημών των υπολείπων, δεν έχει νόημα. Επομένως, ας συντονιστούν οι δικαστικές αρχές με τις υγειονομικές αρχές, να δουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις ταλαιπωρημένες ψυχές, τι πρέπει να τις κάνουν και πού πρέπει να οδηγηθούν. Δεν είναι δυνατόν ο 62χρονος γιατρός, με όλο αυτό το ιστορικό, να μην πλατιάζω πρωί-πρωί, να βρίσκεται αυτή την ώρα στη φυλακή. Οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή. Τι θα γίνει, θα καθίσει λίγο καιρό, άντε πάλι έξω, άντε με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναβάλει φωτιά στα υπάρχοντά του. Άντε πάλι θα κινδυνεύσει κόσμος γιατί ζει και σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Δεν πάει έτσι. Λίγο να τους φροντίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουν πιο μεγάλη, ειδική φροντίδα, μεγαλύτερη φροντίδα από όλους εμάς τους υπολείπους. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας. Πάμε στις θεσσαλικές εφημερίδες και ξεκινούμε βέβαια από την Ελευθερία. Λουκέτο στην Πειραιώς Φιλιππούπολης, τη μία και μοναδική τράπεζα που λειτουργούσε στη Φιλιππούπολη έκλεισε, αναστάτωση στη συνοικία, τους επαγγελματίες και τους αγροκτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής, παραμένει προσώρα στο ATM. Διαμοιράζονται σε άλλα υποκαταστήματα οι 4 εργαζόμενοι και φυσικά θα έχουν πρόβλημα αγρότες κτηνοτρόφοι της περιοχής που θα πρέπει να πηγαίνουν σε άλλες περιοχές για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Επισκέψιμο ξανά το αρχοντικό Σβάρτς. Η επαρχία διψά για καλό θέατρο, αναφέρει στην εφημερίδα η Τουρκομερίτισσα, η Ελένη Ουζονίδου, απόψε η μεγάλη αυτή θεατρική παράσταση. Αν έχετε ευκαιρία να τη δείτε, γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Διπλή απεργιακή συγκέντρωση για τα Τέμπη, από εργοτικό κέντρο Λάρισας και ΑΔΔΗ για τη σιδηροδρομική τραγωδία. Θα έχουμε λίγο αργότερα, ευελπιστούμε να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Βόλου να μας μιλήσει για αυτή την κινητοποίηση, γιατί τα πάντα θα είναι κλειστά αύριο. Προτεραιότητα στο κυκλοφοριακό, παρόν στη Λάρισα και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, έκθεση κοιμηλίων στο Διαχρονικό Μουσείο, νέα γέφυρα στη Χάλκη, διαμαρτυρία για το νέο δικαστικό χάρτη, μαζική συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων. Κασελάκης, θα μείνω πρόεδρος στις Εθνικές. Να μην πω τίποτα, πρωί-πρωί, αποχωρούν τα τρακτέρ με ραντεβού στο Κιλελέρ. Η δικαιοσύνη ασκεί διώξεις, η εξεταστική τρενάρει, ανοίγει ο δρόμος για την μητέρα των δικών, για την τραγωδία των Τεμπών. Πάμε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Πάμε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Κραυγή οργής για τις 57 ψυχές. Ξεσπούν οικογένειες για τα αναπάντητα ερωτήματα ένα χρόνο μετά. Νέα παρέμβαση Ρίου Πάγου για τα Τέμπη. Να ερευνηθούν όλες οι καταγγελίες συγγενών. Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου. Όσοι φταίνε να μπουν στη θέση τους. Ο Γεράσιμος, ένα δικό μας παιδί, απόφοιτος του μουσικού σχολείου, είναι φοιτητής. Ήταν στο τραγικό δυστύχημα, ήταν ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται
σε κόμμα. Παραλίει ο Βόλος για Τέμπη, Μπαμβολιώτικο Συλλαλητήριο αύριο Τετάρτη. Με λαμπερά ονόματα του παρελθόντος, η Νίκη Βόλου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της όσον αφορά το στίβο της Νίκης Βόλου. Παραμένει χωρίς νίκη μέσα στο 2024, Άρης Βόλος 2-0. Νίκη Βόλου ιτήθηκε στην Νάπολη από αναγέννηση. Οι Καρδιτσιώτες πήραν νίκη Χρυσάφη με 1-2. Έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο γκουρού της διασκέδασης. Λέγαμε και χθες την είδηση για το χαμό του Απόστολου Μπαρμπούτη. Έσβησε στην άσφαλτο 22χρονος δικυκλιστής, θρήνος στο Βόλο για τον Σέρτζιο Σούλα, τον γνωστό ποδοσφαιριστή, γνωστό στην τοπική κοινωνία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού. Οι θέσεις θα καλυφθούν μέχρι το τέλος του έτους. Τραγωδία στα Τέμπη, παρέμβαση Αρείου Πάγου για τις καταγγελίες συγγενών. Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, πληθαίνουν τα κρούσματα λοιμόξεων από στρεπτόκοκο. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ενημέρωση, την οποία όμως δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν την παρέχει το Υπουργείο Υγείας. Ασχολείται με άλλα, τι ταρίφα θα βάλει στα απογευματινά χειρουργία προφανώς. Αλλά και οι πληροφορίες που έχω από το νοσοκομείο της Λάρισας είναι ότι στην παιδιατρική κλινική η μισή κλινική είναι γεμάτη από παιδάκια με στρεπτόκοκο. Τα περισσότερα κρούσματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι παιδίατροι είναι ο στρεπτόκοκος. Και θα πρέπει να δουν γενικότερα η ιατρική κοινότητα τι κάνουμε με αυτό το θέμα. Απέκλεισαν το τελωνείο και σκόρπισαν άχυρα οι αγρότες της Λάρισας. Ένα θέμα που θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε στην αλήθεια, πάμε στην καρδίτσα μας. Ένταση στις Βρυξέλλες. Την ώρα που απέκλειναν τον τελωνείο στη Λάρισα και ρίχναν άχυρα, είχαμε ένταση στις Βρυξέλλες και δυναμικό παρόν από τους αγρότες, αποκλείοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα την ημέρα της Συνόδου των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημήτρης Κουρέτας, αρχίζει η διαβούλευση, εξειδίκευση, στόχος, η απορρόφηση όλων των πόρων. Πρόταση από την περιφέρεια Θεσσαλίας για γρηγορότερη αποστράγγιση της Κάρλας. Ναι, ξέρω ποια είναι η πρόταση. Θα φέρουμε τον Νταλάρα να τραγουδήσει, έτσι δεν είπαμε? Θα φύγουν τα νερά. Άλλος Νοέ από εκεί. AstraTV.gr για όλη τη Θεσσαλική και όχι μόνο επικαιρότητα. Ό,τι μπορείτε, μπορείτε να το βρείτε εδώ. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το βρείτε ως είδηση. Αλλά και τη ροή του προγράμματος μέσω live streaming ζωντανά όλες οι εκπομπές μας. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στο Art Fools, στο ημερολόγιο του ΠΟΚΕΛ, του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών του νομού Λάρισας. Ανακοπή για 75χρονο στη Σκιάθο την ώρα που έπαιζε τζόκερ. Δεν έμαθε και αν κέρδισε. Ένας χρόνος μετά από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα Τέμπη, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη Λάρισα. Γαλάζιο σήμα για μετοπική με Ανδρουλάκη. Έκοψαν την πίτα τους οι έμποροι του Βόλου. Φυσικά ο χαμός του Απόστολου Μπαρμπούτη. Διαμαρτυρία αγροτών τρακτέρ στα Τρίκαλα. Έκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Τρικάλων Λάρισας. Έχουμε αναλυτικά να σας δείξουμε όλα τα θέματα που αφορούν τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις που καλά κρατούν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με ρεπορτάζ. Δεν έχουμε συνονιθεί με τον Γιώργο τι θα δείξουμε, ποιο ρεπορτάζ θα δείξουμε, αλλά νομίζω, Γιώργο μου, τα θέματα που ενδιαφέρουν αυτή την ώρα είναι ένα, το εξής ένα. Έτσι, ΣΥΡΙΖΑ, τι άλλο, άνοιξε το Τριώδιο, να μην δούμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει καταντήσει ανέκδοτο και για όσους πίστεψαν στην κεντροαριστερά, είναι πολύ μεγάλη πληγή αυτές τις μέρες, αυτά που βιώνουν, αυτά που βλέπουν. Ο μόνος κερδισμένος από την όλη ιστορία είναι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτή την ώρα ζούμε σε μια κατάσταση όπου μια χώρα δεν έχει θεσμικά την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί πολύ απλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ή μάλλον ξέρω, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα για να το αναλύσω. Δεν μπορούν να εκφράσουν την κοινή γνώμη, δεν μπορούν να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να ακουστούν. Αυτή την ώρα έχουμε πολύ μεγάλο θέμα με τη δημοκρατία μας.
θεσμικά δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Αυτό δεν το σκεφτήκανε καλά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εξέλεξαν τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος σε ένα έχει δίκιο. Εγώ σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Δεν ήρθε φυτευτός. Αν ανατρέξουμε λίγο πίσω, θα δούμε. Εγώ τον Κασελάκη δεν τον γνώρισα όταν ήρθε υποψήφιος πρόεδρος. Στις εκλογές τις τελευταίες, τις εθνικές, είχα πάει... Έβλεπα ένα-ένα τα κόμματα τους υποψηφίους και είχα πάει στο site του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Αλέξης Τσίπρας τον παρουσίαζε ως υποψήφιο βουλευτή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Βεβαίως δεν βγήκε μετά την παταγώδη αποτυχία, την παταγώδη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε στην ένατη θέση ο κύριος Κασελάκης, δηλαδή πρώτος από τους τελευταίους, να πούμε, αλλά δεν είστε φυτευτός, τον προώθησε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν το κεντρικό μοιραίο πρόσωπο για τον ΣΥΡΙΖΑ τελικά, και τότε και τώρα. Και τότε που μας έφερε τον Κασελάκη και τώρα που προσπάθησε να διώξει τον Κασελάκη και όπως φάνηκε δεν τα κατάφερε. Μάλιστα έδωσε και συνέντευξη χθες στο κρατικό κανάλι ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είπε ότι εγώ θα παραμείνω κανονικά στη θέση μου μέχρι το τέλος των εθνικών, όχι των ευρωεκλογών, των εθνικών εκλογών. Τώρα, πώς θα πορευτεί? Με ποιο λογότυπο, με ποιο σήμα, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα τα αλλάξει όλα. Λέει ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας συνασπισμός. Εγώ δεν έχω συνασπισμό, εγώ έχω κόμμα. Το εγώ είναι στην πρώτη γραμμή. Εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα κάνω εκείνο. Καμία σχέση με την ιδεολογική έτσι, υπόσταση του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς. Στην αριστερά, στην ιδεολογία της αριστεράς, δεν υπάρχει το εγώ, υπάρχει το εμείς, δεν υπάρχει ο αντίπαλος, φέρτε μου αντίπαλο να τον σφάξω, όπως έλεγε την Παρασκευή, υπάρχει ο σύντροφος. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο κύριος Κασελάκης και ούτε πρόκειται να τα μάθει, γιατί πολύ απλά δεν γεννήθηκε στην αριστερά. Εντάξει, αμερικανοτραφής είναι ο άνθρωπος, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε πολιτική. Και όλα αυτά βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι συνέβη όλο αυτό το τρίμερο διάλυσης τα έλεγα εγώ, στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταχειροκροτούμενος και με την απόφαση του σώματος να είναι υπέρ του, ο Στέφανος Κασελάκης βγήκε νικητής από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Ωστόσο κερδισμένη βγήκε και η Όλγα Γεροβασίλη. Κατά την ομιλία του, λίγο πριν πέσει η αυλαία του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και αποφασιστεί μη διεξαγωγή εκλογών για πρόεδρο του κόμματος, ο Στέφανος Κασελάκης καταχειροκροτήθηκε πολλές φορές από τους παρευρισκόμενους που φώναζαν συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη». Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν ανέβηκε στο βήμα η Όλγα Γεροβασίλη με τον Στέφανο Κασελάκη να λέει την τελευταία του λέξη. «Παιδιά, αρκετά έπεσαν οι μάσκες, δεν πάμε σε εκλογές, πάμε μπροστά», είπε. Σύμφωνα με το κείμενο της πολιτικής απόφασης, πάντως, το κόμμα δεν πρέπει να μπει σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Δεν χρειάζεται νέα εκλογή Προέδρου. Τώρα, αν θες εκλογές σε 10 μέρες, αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει. Κάρτες μόνο σου, να δούμε τι θα πάρεις, δηλαδή, εντάξει. Επιτέλους να συνειδητοποιήσουν όλοι, δεν είστε σκάκι. Ζήτησα από τον Πρόεδρο να αποστείλει την πρότασή του για εκλογές. Περιμένω. Εάν την αποσύρεις, δεν έχω κανένα λόγο να επιμείνω για εκλογές. Βεβαίως. Όλγα, εάν αποσύρεις την υποψηφιότητά σου, δεν έχω ανάγκη να πάω σε εκλογές. Ό,τι χωρίς διασφαλίσεις, χωρίς εγγυήσεις, ούτε τεχνικές, προφανώς είναι αστείο να μιλάμε για εκλογές. Επομένως, αν θες εκλογές, κάντε, είπα, μόνος σου, Πρόεδρε. Για τα περαιτέρω, είπα ότι δεν υπάρχει για λευκή επιταγή. Δεν καταλαβαίνω ποιος το εννοεί αυτό εδώ μέσα. Και εγώ, φυσικά, το συνέδριο είναι κυρίαρχο. Είναι κυρίαρχο όργανο. Αν πει το ένα ή το άλλο, ναι, όχι κλπ, προφανώς αυτή θα είναι και η απόφαση. Δεν είμαι εγώ αυτή που έβαλα την πρόταση για εκλογές.
Μετά από το θυελλέδο 4ο συνέδριο, ο Στέφανος Κασελάκης κάλεσε όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από το στο κέντρο της Αθήνας. Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε σε αυτή την κίνηση, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα ενότητας. Συγκεκριμένα βρέθηκαν με βουλευτές του σε μπαράκι στο Κολονάκι. Μαζί του και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο σύζυγός του Τάιλερ Μακμπεθ. Την ίδια ώρα με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούν στο Μέγαρο Μαξίμου τις αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ασχολούμαστε με τα ιστορικά θέματα των άλλων κομμάτων. Είναι η επίσημη θέση του Μαξίμου για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Στον οποίο ΣΥΡΙΖΑ θα τα αλλάξει όλα ο κύριος Κασελάκης, έτσι λέει τώρα. Θα αλλάξει την πολιτική γραμματεία, θα αλλάξει τους γραμματείς, θα τους διώξει όλους τέλος πάντων, θα φέρει τους δικούς του. Δεν ξέρω αν και ο Τάιλερ θα έχει επιτελικό ρόλο στο τέλος. Κρίμα. Κρίμα, πολύ κρίμα. Και όπως λέγανε και οι παλιοί, ντροπής πράγματα τα όσα συμβαίνουν στην αριστερά. Αυτό δεν είναι αριστερά. Αυτό είναι μία φαρσοκομωδία τελικά της ιστορίας της αριστεράς. Και τη μεγαλύτερη ευθύνη γι' αυτό δεν την έχει φυσικά ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος τη δουλειά του κάνει, έτσι. Την έχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήρθε, απογείωσε τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έκανε κυβερνός αριστερά, το όνειρο πολλών, και αμέσως μετά έγινε αυτό που έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα μου πείτε εσείς πρωί-πρωί καημό για τον ΣΥΡΙΖΑ έχεις? Όχι βέβαια. Έχω καημό όμως για τη φωνή, επαναλαμβάνω, της αντιπολίτευσης που δεν υπάρχει. Γιατί το παιδί στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε αυτό τραβάει. Βλέπουμε ότι εν ώψη ευρωεκλογών αυτές οι δυνάμεις που ανεβαίνουν είναι οι ακροδεξιές δυνάμεις. Και όχι αυτό που λέμε σοσιαλδημοκρατία ή κεντροαριστερά με την ευρύτερη έννοια. Βλέπω λοιπόν ότι θα έχουμε πολύ σύντομα πρόβλημα. Ήδη έχουμε πρόβλημα. Γιατί γίνεται το σύστριγγλο στην χώρα τούτη. Με την ακρίβεια, με τα τέμπη, με συγκάλυψη πολλών πραγμάτων, με διάφορες κοινωνικές αδικίες που γίνονται, με ένα σύστημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο δεν δουλεύει, χρυσοπληρώνουμε από τις εισφορές μας κάθε μήνα την υγεία και καλούμαστε τώρα να πληρώσουμε τα απογευματινά χειρουργεία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι προθάλαμος για την ειδικοποίηση του ΕΣΥ και αυτό. Γίνονται όλα αυτά λοιπόν σε αυτή τη χώρα και δεν υπάρχει ένας, μία φωνή από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που να πάρει όλο τον κόσμο και να εκφράσει την αγωνία του κόσμου. Καβάλα λοιπόν πάνω στο άλογο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει ό,τι θέλει, κάνει όπως το θέλει και λογαριασμό δεν δίνει. Και δεν δίνει λογαριασμό, γιατί δεν υπάρχει κανένας απέναντι να δώσει λογαριασμό. Ακόμα και στα χειρότερά του, γιατί αυτή την ώρα έχει πολλά μέτωπα η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει, ακόμα και τώρα λοιπόν βλέπουμε δημοσκοπικά ότι όχι απλά κρατά δυνάμεις, αλλά είναι ο μόνος κυρίαρχος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών αυτή την ώρα. Και αυτό νομίζω λέει πολλά για την άλλη πλευρά. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι τον έχουν κάνει και αυτόν και δεν μπορεί με τίποτα να πάρει τα πάνω του, ακόμη και για το νομοσχέδιο για την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, άλλα λέει ο ίδιος και το δίνει ως γραμμή του κόμματος, αλλά από κάτω οι βουλευτές του περί άλλων τυρβάζουν. Και μάλιστα έχουμε το παράδειγμα της κυρίας Δώρας Γιαννακοπούλου, η οποία θα ψηφίσει κανονικά το νομοσχέδιο για την ειδικοποίηση των πανεπιστημίων. Δεν μπορούν ούτε αυτοί να τα βρούνε. Και βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε θέμα, ότι έχουμε πρόβλημα. Και κανείς ουδής δεν μιλά σε αυτή την χώρα. Γιατί πολύ απλά είπαμε, έχουμε αυτό εδώ, το πληκτρολόγιο, το λάπτοπ, γράφουμε πάνω σε αυτό τον καημό μας και τον πόνο μας και από εδώ πάνε κι άλλοι. Και βλέπουμε μια κοινωνία αυτή την ώρα όπου είναι σε καθίδιζηση πνευματική, ψυχολογική, οικονομική, αλλά είπαμε, να είναι καλά η νουδούλα. Η νουδούλα μέχρι να δεις ο ήλιος, όπως λένε πολλοί τώρα τις τελευταίες ημέρες. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Επιστροφή εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα, και επειδή είναι κρυψίνους ο Γιώργος και δεν μας τα λέει, αλλά έχουμε το Ρουφιάνο εμείς στο Facebook. Χρόνια πολλά!
Χρόνια πολλά στο Γιώργο τον Μπαρτζόκα που έχει σήμερα γενέθλια. Καλό νούμερο το 51. Καλό νούμερο. Είναι παραγωγικό, δημιουργικό. Γιώργο, όχι πολλά πολλά. Εντάξει, γιατί είναι κρίσιμη η δεκαετία των 50ρηδων, έτσι λένε, δεν ξέρω. Θα δείξει, θα φανεί. Εσύ πάντως ακμεότατος συνεχίζεις και καλά κάνεις και να χαίρεσαι και τα παιδιά πάνω απ' όλα. Τα παιδιά, γιατί πραγματικά με αυτά που ακούμε στις μέρες μας είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λέγαμε χθες το φωτορεπορτάζ που μας σόκαρε όλους με τις φρικιαστικές εικόνες που μας έρχονται από τη Λάρισα, όπου για ακόμη μία φορά δέχθηκε ένας νεαρός ξυλοδαρμό από το τίποτα, και χωρίς κανέναν λόγο. Έχει ξεφύγει το πράγμα και δεν ξέρω για ποιο λόγο η κοινωνία, ή μάλλον όχι η κοινωνία, η πολιτεία δεν το αφουγκράζεται. Και μάλλον όταν έρθει η ώρα να το αφουγκραστεί θα είναι πολύ πολύ αργά. Όπως πολύ πολύ αργά είναι και κοιλά η υπόθεση των Τεμπών. Δύσκολες ημέρες που διανύουμε. Πραγματικά όσοι σκεφτόμαστε, νομίζω η πλειοψηφία των Ελλήνων το σκέφτεται το έγκλημα των Τεμπών, γιατί περί εγκλήματος επρόκειτο. 57 νέες ψυχές, νέα παιδιά στην πλειοψηφία τους, χάσαν τη ζωή τους και ακόμη το γιατί παραμένει αναπάντητο. Έχουμε λοιπόν αυτή την τραγωδία. Αύριο σε όλη τη χώρα θα έχουμε εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες, συλλαλητήρια που θα γίνουν γι' αυτό και νομίζω έτσι πρέπει όλοι μας να θυμηθούμε με τον δικό μας τρόπο, με όποιο τρόπο μάλλον μπορούμε, αυτά τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα, τόσο άδοξα. Παιδιά τα οποία πήγαιναν για να σπουδάσουν στην Θεσσαλονίκη, ανέβηκαν στο τρένο και δεν ήξεραν ότι λίγα μέτρα πιο εκεί, λίγα χιλιόμετρα πιο εκεί, τους περιμένει ο θάνατος με τον πιο σκληρό, άδικο τρόπο. Οι γονείς, από την άλλη πλευρά, είπαν ότι θα φτάσουν το θέμα στα άκρα και καλά θα κάνουν. Είπαν ότι θα τραβήξουν το θέμα μέχρι και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό που ενεργοποίησε τις δικαστικές αρχές και έχουμε παρέμβαση του Αρείου Πάγου, ο οποίος Άριος Πάγος τώρα λέει, λίγο πριν τελειώσει η ανακριτική διαδικασία, γιατί τελειώνει, μέχρι μέσα στο Μάρτι τελειώνει η υπόθεση, κλείνει η υπόθεση. Τώρα έχουμε παρέμβαση του Αρείου Πάγου, το οποίο Άριος Πάγος δίνει οδηγία προς τον εφέτη ανακριτή εδώ της Λάρισας, να μην μείνει τίποτα αναπάντητο από τις καταγγελίες, τις παρεμβάσεις των γονέων. Να οδηγηθούν όλα στο φως. Μακάρι να τα οδηγήσει όλα στο φως η ελληνική δικαιοσύνη και να μην χρειαστεί η παρέμβαση των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Γιατί οι γονείς είναι αποφασισμένοι να φτάσουν την υπόθεση στα άκρα, μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα το βράδυ της 28ης του Φλεβάρη του 23. Ένα χρόνο πριν έγινε αυτή η τραγωδία και ακόμη περιμένουμε να δούμε τι έφταιξε. Ακόμη δεν έχουμε ένα χρόνο μετά την απάντηση γιατί συνέβη αυτό, πώς συνέβη αυτό. Προφανώς ήταν το ανθρώπινο λάθος που οδήγησε την κατάσταση του εκτροχιασμού, της σύγκρουσης μάλλον των δύο τρένων. Γι' αυτό και είναι ο σταθμάρχης προφυλακισμένος. Αλλά είναι μόνο αυτό? Προφανώς και όχι. Το μπάζωμα που έγινε αμέσως μετά την τραγωδία δυσχέρενε ακόμα περισσότερο το έργο των πραγματογνώμων. Υπάρχουν πραγματογνώμονες από την πλευρά των οικογενειών που λένε απίστευτα πράγματα, που αν αυτά ισχύουν, που δεν έχουμε και κανένα λόγο να τα αφισβητήσουμε, εγώ θα το ξαναπώ, θα έπρεπε οι κυβερνώντες να παραιτηθούν μόνο για αυτό το λόγο, αλλά τι λέμε τώρα, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ με την παρέμβαση του Αρείου Πάγου λίγο πριν κλείσει η υπόθεση. Νέα παρέμβαση έκανε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Δηλίνη για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητάει με τη νέα παραγγελία της προς την προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών Λάρισας
να ερευνηθεί και να απαντηθεί κάθε ισχυρισμός και καταγγελία που προβάλλεται από συγγενείς θυμάτων των Ντεμπόνι θύματα και τους συνηγόρους τους, ώστε το πέρας της ανάκρισης να μην αφήσει ουδέ μία αμφιβολία ως προς το ότι οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές διερεύνησαν κάθε πτυχή της υπόθεσης, επιτελώντας το ακύριο το καθήκον τους. Η παραγγελία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου έρχεται μετά τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες και καταγγελίες συγγενών θυμάτων για αναπάντητα ερωτήματα, αποδεικτικά στοιχεία που δεν ελήφθησαν υπόψη, δεν εκτιμήθηκαν σωστά, ανακριτικές ενέργειες που παραλήφθηκαν ακόμη και για συγκάλυψη ευθυνών από τη δικαιοσύνη, οι οποίες, όπως τονίζει η κυρία Αδηλίνη, εξακολουθούν να διαχέονται στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, υποστηριζόμενες και από μερίδα του τύπου. Αυτά όσον αφορά τη νέα παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Έχουμε αύριο συλλαλητήριο σε όλη τη χώρα. Κατά τόπους θα έχουμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Θα έχουμε σιωπηλές διαμαρτυρίες. Αύριο και εδώ στο Βόλο προγραμματίζονται πολλά και διάφορα. Θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Βόλου μαζί μας. Εκτός από την ακρίβεια και τους μισθούς και τις συντάξεις, καίει και αυτό το ζήτημα την χώρα, τους πολίτες, γιατί όπως είδαμε στην Εξεταστική Επιτροπή, οι βουλευτές περί άλλων την βάζουν και κάθε Εξεταστική Επιτροπή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, κανένας δεν ρίχνει σε κανέναν ευθύνη. Όλοι βγαίνουν λάδι. Ακούγοντας τον Κώστα τον Καραμαλή, τον τότε Υπουργό Μεταφορών, είναι ένα φρύτης. Είναι ένα φρύτης με αυτά που είπε. Και ένας δεν υπάρχει να βγει και να του πει τι λες, άνθρωπέ μου. Γίνονται και λάθη. Ήταν η απάντηση. Όπως η απάντηση στην κυρία Καριστιανού, την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων των Θυμάτων των Ντεμπών, ήταν από την δικαιοσύνη, από την εισαγγελέα που την είπε, τράβα στην εκκλησία να βρεις παρηγοριά. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αν υπήρχε ένα κράτος το οποίο λειτουργούσε άψογα τις υπηρεσίες του, δεν θα συνέβαινε αυτό. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι η Αντρώνη Αποστολή από Παλαιό Καστρολασσόνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους μου το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λαρίσης της Χειρουργικής. Όλο το νοσηλευτικό προσωπικό είναι άψογο, την κυρία Προϊσταμένη, τους φυσικοθεραπευτές μου, τους γιατρούς και ιδιαίτερως τον κύριο Κώστα Μπούλερη, με πολύ αγάπη. Είχατε εμπειρία πρόσφατα, έτσι. Εμπειρία, έχω τρία χειρουργία που έχω κάνει με τον γιατρό αυτό, καλή μου. Δεν τα κάνατε πρωί, να φανταστώ, έτσι. Ορίστε. Τα κάνατε πρωί. Τα χειρουργεία, ναι, τα πρόλαβα πρωινά εγώ από το 21. Τα προλάβατε πρωινά, δεν χρειαστήκατε να βάλετε το χέρι στην τσέπη. Όχι, όχι. Mm-hmm. Με την αγάπη μου και την αγάπη του τα έχω κάνει όλα. Πολύ ωραία. Περαστικά να είναι, γρήγορη ανάρρωση σας εύχομαι. Για την τραγωδία των Ντεμπών μιλάμε αυτή την ώρα. Ναι, το άκουσα και δεν ήθελα να το διακόψω. Ναι. Συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα και πολύ. Όχι, όχι, θα ήθελα λίγο να μου πείτε την εντύπωσή σας πριν κλείσετε. Για ναι. Όλα όσα συμβαίνουν, ότι ένα χρόνο μετά δεν έχουμε απόδοση ευθυνών. Τίποτες και λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ λυπάμαι για αυτά τα παλικάρια που έχουν φύγει από τη ζωή. Πώς το κρίνετε αυτό? Το κρίνω από την κυβέρνηση που δεν κάνει κάτι. Αφού άκουσα και για την Ξάνθη. Άλλο πάλι, εκεί που δεν κατεβαίνει ο οδηγός από το τρένο να δει τη διάβαση για να περάσει το τρένο. Αν είναι δυνατόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και γρήγορη ανάρρωση να έχετε. Και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μας καλούν να ευχαριστήσουν το ΕΣΥ. Υπάρχει ακόμα άνθρωπος που ευχαριστεί τις υπηρεσίες του ΕΣΥ. Αυτά να τα βλέπει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που βάζει τώρα στα απογευματινά χειρουργία τα ρήφες, έτσι ώστε να απαξιωθεί και το ΕΣΥ και να οδηγηθούμε στην ιδιωτικοποίηση. Κάπως έτσι ξεκινάει το πράγμα. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λίγο πιο δυνατά αν θέλετε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούμε. Ναι, κτηνοτρόφος είμαι. Λέω ότι πέσανε ζωοτροφές. Ναι, ακούτε. Σας ακούω. Ναι, πέσανε ζωοτροφές. Εγώ χθες πήρα και πριν 5 μέρες πάλι ζωοτροφές με 10 λεπτά ανεβασμένες. Ναι. Ναι, πες μου τι γίνεται. Και ρωτάω και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται από εμπόρους, μεγάλους εμπόρους. Περιοχή Σικουρίου.
και περιοχή. Τι συζητάμε τώρα, κατεβήκατε κάτω στην Αθήνα, κάνατε το συλλαλητήριο με την στήριξη και την υποστήριξη της κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυτά τα πλάνα θα τα χρησιμοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα καλά. Δεν σας άκουσα. Εντάξει, μερικοί του καταλαβαίνουν, μερικοί δεν του καταλαβαίνουν. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά κοίταξε εκεί που έχει φτάσει δουλειά είναι η σχετική Κολοβία. Ναι. Λοιπόν, τώρα σου πω, μιλάει για τον Τζίπρα, μιλάει για το μάλλον του κύριου εκεί πέρα. Δεν με διαφέρει. Εγώ κοιτάω και τα συναντήσω. Όταν ήμουν με τον Τζίπρα και με τα μνημόνια και με αυτά, η κτηνοτροφία δεν είναι τέτοιο πρόβλημα, ούτε ο κόσμος έχει τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Ας το παραδείγουμε εκεί. Για την υπόθεση των ταμπών που συζητάμε, τι λέτε? Για την υπόθεση του τεμπών, γιατί είμαι δίπλα προτεύει. Το θέμα δεν συζητάει, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ μέσα στην Ελλάδα, τι γίνεται. Σκέφτεσαι να ήταν πάνω ο Τσίπρας τότε σημαίνει. Εγώ πέσει λάκες. Θα γινότανε. Από όλα αυτά. Από αγρότες, τέμπε, χειρουργία, γεωργιάδη και σύπα και χίλια δυο άλλα. Θα γινότανε. Θεωρείτε δηλαδή ότι αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα κυβέρνηση θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα? Θα έπεφτε ο Πέλεκης της δικαιοσύνης πιο αυστηρός? Εγώ δεν είμαι από ΣΥΡΙΖΑ, είμαι από ΚΚΕ. Ναι. Δεν θα καθόλου, αλλά και τα σωστά βλέπω όμως. Με κάποια κοντρόλ με κλεισμένες τράπεζες με χίλια δυο άλλα και τέτοια προβλήματα δεν είχαμε. Στο σούπερ μάρκετ, ούτε στο ΣΕΜ το δυστύχημα που έγινε, ούτε με ζωοτροφές, ούτε με χίλια δυο άλλα. Ας τα ακούσει ο κόσμος και ας ψηφίσει ξανά πάλι με Μητσοτάκη. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω αν συμμερίζουμε την άποψη ότι αν θα ήταν άλλη κυβέρνηση θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Υποτίθεται ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο θεσμό της δικαιοσύνης. Εγώ αυτό που λέω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν περάσει 12 μήνες, ένας χρόνος, να ακούγονται αυτά τα πίστευτα στην Εξεταστική Επιτροπή, να έχουμε εκθέσεις πραγματογνώμων που δείχνουν εγκληματικές αμέλειες από την πλευρά της πολιτείας και να μην υπάρχει ο Πέλεκης της δικαιοσύνης. Να μην έχει πέσει προς το παρόν, να είναι μόνο ο Σταθμάρχης προφυλακισμένος. Προφανώς έφταξε. Προφανώς έκανε τα μοιραία λάθη και αποδείχθηκε ο μοιραίος άνθρωπος εκείνης της φρικιαστικής νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου. Αλλά αν η πολιτεία είχε έναν οργανωμένο σιδηρόδρομο φτιάξει, λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, λειτουργούσαν τα πάντα ρολόι και δεν ήταν αυτό που είπε ο μηχανοδηγός Θεός Χωρέστον, πάμε και όπου βγει. Έχασε τη ζωή του λίγη ώρα αργότερα. Αν δεν συνέβαινε το πάμε και όπου βγει, αλλά ξέρουμε που πάμε και που βαδίζουμε, νομίζω ότι δεν θα είχαμε αυτή την ώρα 57 οικογένειες στην αιώνια θλίψη. Είχαμε φοιτητές χθες από όλη την Ελλάδα που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή των Τεμπών από διάφορα σημεία της χώρας. Έφτασαν στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα για να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες. Ανάλογη εκδήλωση έγινε και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου μίλησε μία καθηγήτρια του Αριστοτελείου η οποία είναι και μητέρα θύματος ενός παιδιού που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών και η ίδια είπε ότι έχει σκοπό ζωής να φτάσει το θέμα στα άκρα έτσι ώστε να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού της. Αν κρατήσουμε λοιπόν όλοι εμείς στην επικαιρότητα το θέμα, όσο κι αν κάποιοι δεν το θέλουν, αν εμείς επιμείνουμε και έχουμε έτσι ως αίτημα κοινό να οδηγηθεί στο φως η υπόθεση, νομίζω ότι θα επιβάλλουμε εμείς τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις. Μακάρι. Πάμε να δούμε τους φοιτητές μας. Πλήθος φοιτητών από διάφορα σημεία της χώρας κατέφθασαν το Σάββατο το μεσημέρι στον τόπο του ανίποτου πολυνεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, που στέρισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους νέους και φοιτητές. Αθάνατοι! Με λουλούδια στα χέρια ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη των θυμάτων. Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν στο σπίτι και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στο κλεισμένο διάδρομο.
και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας. Τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια από τη στέρηση, μα από την αύξηση. Και αν κάποτε οι γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους, είναι που τα κυλοπονούνε πάλι. Τα βράδια του καλοκαιριού, την ώρα που κλείνουν τα δημόσια πάρκα και τα μικρά κορίτσια με τις παραμάνες τους γυρίζουν στα σπίτια τους και άλλα μικρότερα, μέσα στα καρότσια τους, κοιμισμένα κιόλας. Πίσω τους έρχονται σε μια βουβή, αόρατη ακολουθία, τα πεθαμένα κορίτσια. Οχρά, με μαραμένα μαλλιά, κρατώντας τα δεμένα χέρια τους, τις ξερές ανθοδέσμες τους. Οι επιβάτες του μοιραίου τρένου θα μπορούσαν τώρα να είναι ακόμη μαζί μας. Και εμάς θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση τους. Η θλίψη που νιώσαμε πέρσι και ακόμη εδώ, είναι ακόμη εδώ. Είναι ακόμη εδώ όμως και η οργή. Η οργή που ξεχυλίζει γιατί δεν ήταν η κακιά η ώρα, ούτε το ανθρώπινο λάθος. Αλλά ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα με γνωστούς ενόχους. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά σας, βρίσκονται μαζί σας, σε ένα σημείο, σε ένα τόπο που πριν ακριβώς ένα χρόνο ηχήθηκε το αίμα των συναδέλφων μας, το αίμα των παιδιών μας, το αίμα των συγγενών μας. Νεαρά παιδιά συντετριμμένα, κρατώντας κόκκινα τριαντάφυλλα, στέκονταν βουβά στο χώρο. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως είστε σαν και το νου. Η θλίψη και η οργή εκείνων των ημερών επανέρχεται, δεν σταμάτησε ποτέ και επανέρχεται και σήμερα εδώ πέρα για να κάνουμε πράξη τον όρκο που είχαμε δώσει στους 57 νεκρούς συνανθρώπους μας, στους νεκρούς φοιτητές μας με τους οποίους δεν μοιραζόμαστε πλέον τα ίδια έδρανα, ότι θα γίνουμε η φωνή όλων τους, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην συγκαλυφθεί αυτό το προδιαγραμμένο έγκλημα και να ξαναφωνάξουμε το σύνθημα που παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ άλλο, όσο ποτέ άλλοτε, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Γιατί εμείς εδώ πέρα που ήρθαμε σήμερα θα επιλέξουμε και επιλέγουμε τις ζωές μας στον δρόμο του οργανωμένου αγώνα και γι' αυτό και την Τετάρτη 28 του Φλεβάρη στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία όλος ο λαός της χώρας που θρήνησε την προηγούμενη άνοιξη τους νεκρούς του θα κληθεί πάλι την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη 28 Δευτέρου, να επαναφέρει αυτό το σύνθημα στα χείλη όλου του ελληνικού λαού και να στείλει ακόμη μια πιο δυναμική απάντηση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτό το έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί. Ήρθαμε εδώ πέρα προκειμένου να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ένα χρόνο μετά αυτό το έγκλημα όχι μόνο δεν θα ξεχαστεί, αλλά θα συνεχίσει να είναι νοπό μέσα στα μυαλά όλης της χώρας, όλου του λαού. Μέσα σε αυτό το τρένο είχαμε συναδέλφους μας, οι οποίοι χάθηκαν, 13 στον αριθμό από το Απιθύτα. Είχαμε συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν βρίσκονται εδώ πέρα και δεν βρίσκονται εδώ πέρα γιατί για κάποιους ήταν προτεραιότητα τα κέρδη κάποιων λίγων, κάποιων ιδιωτών μπροστά στις ζωές δεκάδων ανθρώπων και αυτή η κλιματική πολιτική βλέπουμε ότι με πολύ χυδαίο τρόπο συνεχίζεται καθώς δεν έχει μπει ούτε ένας από τους πραγματικούς ηθήνοντες στη φυλακή και εδώ πέρα στο σημείο που πατάμε όλα αυτά που βλέπουμε είναι μπαζωμένα. Μια εβδομάδα μετά όλα αυτά μπαζώθηκαν, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αποκρύφθηκαν και βλέπουμε ότι με πολύ γρήγορες διαδικασίες η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει οποιασδήποτε ευθύνες. Αυτό δεν θα περάσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε ορκιστεί σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν, στις οικογένειές τους, το έχουμε ορκιστεί στη ζωή μας την ίδια, το ορκιζόμαστε και στις επόμενες γενιές, ότι αυτό δεν θα περάσει. Γι' αυτό το λόγο και συνεχίζουμε, γι' αυτό το λόγο και θα κατέβουμε και στην απεργία τη Δετάρτη, γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε τον δρόμο του αγώνα. Οι μαθητές της πόλης μας, σε συνεργασία με τους φοιτητικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα, βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο όπου πριν ένα χρόνο έγινε το απαράδεκτο έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς εδώ πέρα, όλοι, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι, δεν ήρθαμε για να θρηνήσουμε βουβά, αλλά αντίθετα ήρθαμε εδώ πέρα για να αγωνιστούμε για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα,
που τα σκότωσαν για να πλουτίζει κερδοφορία. Οι παρευρισκόμενοι άφησαν λουλούδια, φύτεψαν ελιές, ενώ παρακείμενα δημιουργήθηκε και τοιχογραφία στη μνήμη των 57 δικοχαμένων ψυχών. Κάποιοι μπάζωσαν το χώρο. Ποιοι μπάζωσαν με εντολή αγοραστού. Ο κύριος αγοραστός αυτή την ώρα έχει στο κεφαλάκι του μία ποινική δίωξη, πλημέλημα. Πλημέλημα, μην φανταστείτε. Ο ίδιος είπε εντολή άνωθεν. Από πάνω την πήρα. Από ποιον πήρες, δεν έχουμε απάντηση, από ποιον πήρε την εντολή. Και στην εξεταστική μάλιστα που ήταν να παρευρεθεί και να μιλήσει, παραβρέθηκε, αλλά είπε: έχω το δικαίωμα να μην μιλήσω, γιατί αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ποινική δίωξη εναντίον μου. Το εκμεταλλεύτηκε και αυτό. Δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος έδωσε την εντολή. Άνωθεν, κάτωθεν, δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να έδωσε την εντολή και να είναι υπεύθυνος για το μπάζωμα. Το οποίο μπάζωμα που έγινε στο χώρο του δυστυχήματος, του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, αυτής της τραγωδίας, ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δεν υπάρχουν, γιατί πολύ απλά μπαζώθηκε ο χώρος του δυστυχήματος. Αν υπήρχε η αεροπορική τραγωδία, σφραγίζεται ο τόπος μέχρι να ολοκληρωθεί η όλη υπόθεση της προανακριτικής εξέτασης κτλ. Κτλ. Τώρα σε αυτή την περίπτωση δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Και κανένας δεν ευθύνεται ούτε γι' αυτό. Κανένας δεν θα μας απαντήσει και γι' αυτό. Απαξιώσαν το σιδηρόδρομο με σκοπό να τον πουλήσουν. Απαξιώνουν το ΕΣΥ με το σκοπό να τον ιδιωτικοποιήσουν. Απαξιώσαν τα πανεπιστήμια με το σκοπό, φέρουν το νομοσχέδιο, είδαμε, μη κρατικά πανεπιστήμια. Και ουδείς μιλά από την απέναντι πλευρά. Έχω παρέμβαση από μία καλή φίλη από τα παλιά, την κυρία Ιωάννα Παπαδημητρίου, εγώ φίλη τη θεωρώ, γιατί την ξέρω από παλιά στο ρεπορτάζ. Η κυρία Παπαδημητρίου, η οποία είναι πάρα πολύ δραστήρια, ακόμα και τώρα που είναι συνταξιούχος δικαστικός υπάλληλος. Κυρία Ειρήνη Θεοδωροπούλου, με την ιδιότητά σας ως τηλεπαρουσιάστρια πρωινής εκπομπής σε τοπικά κανάλι, αυτό, Ιωάννα μου, με πείραξε. Δεν είμαι τηλεπαρουσιάστρια, είμαι δημοσιογράφος. Και να σας θυμίσω με αφορμή τη φράση σας ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στα πρεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας και ακολουθεί μετά ένα σεντόνι, επιτρέψτε μου να πω, όσον αφορά την πανδημία, όσον αφορά τα απίστευτα που έγιναν την περίοδο της πανδημίας. Για να μην σας κουράζω, οι αγώνες αυτής της περίοδου κράτησαν αναμένη τη φλόγα της διεκδίκησης, έδωσαν κουράγιο και ελπίδα στο λαό μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και έκαναν ακόμη περισσότερους να δουν ότι ο πιο επικίνδυνος ιός είναι ο καπιταλισμός, που για τα κέρδη δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό ο αγώνας για την ανατροπή του είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή. Προσυπογράφω. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Νομίζω ότι προσυπογράφω όλο το κείμενο και για να μην κουράζω τον κόσμο και το διαβάσω όλο, θα ήταν μεγάλη μου χαρά, κυρία Παπαδημητρίου, αν με ακούτε, που μάλλον με ακούτε για να σχολιάζετε και τα όσα λέω, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να σας έχω εδώ μαζί μου στο στούντιο να πείτε την άποψή σας. Γιατί ξέρετε, εμένα, αν και νέος άνθρωπος, με ενοχλεί λίγο το social media. Με ενοχλεί υπό την έννοια ότι παίρνουμε ένα πληκτρολόγιο, γράφουμε και νομίζουμε ότι εντάξει, έγινε το χρέος. Ξέρω ότι εσείς προσωπικά δεν είστε του πληκτρολογίου, είστε του αγώνα των δρόμων έξω στη ζωή και μπράβο, αλλά επειδή όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα, εδώ στο στούντιο σας περιμένω όποτε εσείς θελήσετε, με πολύ μεγάλη χαρά να σας έχω εδώ στην εκπομπή να πείτε την άποψή σας, με την οποία δεν διαφωνώ στα κέρια ζητήματα, έτσι. Σε κάποιες λεπτομέρειες ίσως διαφωνήσουμε, αλλά νομίζω λέμε ακριβώς τα ίδια. Απλά δεν υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση η αντίπερα όχθη, ο αντίλογος. Υπάρχει και δεν ακούγεται. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται πάντως. Τα συστημικά μίντια θα μου πείτε τώρα, το ξέρω. Αλλά αν υπήρχε αυτή η ορμή, αν υπήρχε αυτή η ροή, νομίζω ότι ακόμη και τα συστημικά μίντια θα έπρεπε, θα αναγκάζονταν να δείξουν την αντίπερα όχθη. Αντίλογος αυτή την ώρα, δυστυχώς, με αντιπολίτευση τον ΣΥΡΙΖΑ και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και τέταρτο το ΚΚΕ, στις δημοσκοπήσεις λέω τώρα, έτσι,
νομίζω ότι δεν υπάρχει. Είναι καβάλα στα άλογο, το καταλαβαίνετε κι εσείς νομίζω αυτό. Όσον αφορά την υπόθεση των Τεμπών, να πω ότι αύριο έχουμε συλλαλητήρια παντού. Νομίζω ότι έχουμε το ελάχιστο ηθικό χρέος απέναντι σε αυτά τα παιδιά, απέναντι σε αυτές τις ψυχές, να σηκωθούμε από το πληκτρολόγιο, να σηκωθούμε από τους καναπέδες και να βρεθούμε σε όποια συγκέντρωση, γιατί ξέρω ότι ειδικά εδώ στο Βόλο, αλλά και σε άλλες πόλεις, διοργανώνονται πάρα πολλές τέτοιες συγκεντρώσεις. Όποια εσείς επιλέξετε, αρκεί να βγείτε. Να βγείτε στο δρόμο επιτέλους και να φωνάξουμε όλοι για την απόδοση των ευθυνών που επιτέλους πρέπει να υπάρξουν. Πρέπει να υπάρξουν. Πάμε στην Αργαλαστή. Εκεί όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάποιον νεαρό ο οποίος ανέβασε την αλβανική σημαία, την ύψωσε στο σχολείο. Τώρα έχουμε άλλο περιστατικό με εθνικιστικά, το είπα, συνθήματα. Έβαψαν άγνωστοι το γυμνάσιο της Αργαλαστής. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Εθνικιστικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι δράστες στο γυμνάσιο Αργαλαστής. Με το που έφτασαν στο σχολείο νωρίς σήμερα το πρωί, καθηγητές αλλά και μαθητές είδαν ότι είχαν βανδαλιστεί με εθνικιστικά συνθήματα τείχη του σχολικού συγκροτήματος. Μιλώντας στον Άστρο, ο διευθυντής του σχολείου τόνισε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα καταδικάζει με τον πλέον απόλυτο τρόπο αυτή την ενέργεια. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας και θα κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Αυτό που έγινε είναι ότι σήμερα Δευτέρα βρήκαμε στους τοίχους του σχολείου γραμμένα κάποια συνθήματα, κάποια από τα οποία μπορούν να θεωρηθούν απειλητικά, είναι ευθέως απειλητικά, τα οποία γενικά είναι εθνικιστικής φύσης, θα έλεγα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, καταδικάζεται με κάθε τρόπο από όλους τους διευθυντές και από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων που στοιχάζονται στο συγκρότημα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργαλαστής. Έχουν κινηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες και δηλώνουμε με κάθε τρόπο προς κάθε κατεύθυνση ότι θα είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην ηρεμία και τη γαλήνη του σχολείου και του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτρια ξεχωριστά. Μάλιστα. Έχουν κινηθεί, είπατε, διαδικασίες, έχει ενημερωθεί η δευτεροβάθμια, θα ξεκινήσει Βεβαίως. Κάποια έρευνα, φαντάζομαι. Ναι. Έχουν ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες και θα, σε όλα τα επίπεδα που πρέπει να γίνουν. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη ένα περιστατικό σαν γι' αυτό? Ναι. Η πρώτη που αναγνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Αν έχει συμβεί κάποια στιγμή στο παρελθόν, δεν το ξέρω. Κύριε Διευθυντά, πριν από λίγες ημέρες σε κάποιο άλλο σχολικό συγκρότημα, δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο, είχαμε και ένα θέμα που ανέκυψε με ένα μαθητή που σήκωσε την αλβανική σημαία στο σχολείο σας, όχι? Ήταν στο σχολείο αυτό, ναι, και για να το βάζουμε στη σωστή διάσταση, ήταν μια επίδειξη σημαίας για λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί το ανάρτηση σημαίνει ότι σαν δεν είναι θέμα της αστυνομίας, αλλά υπάρχει πιθανότητα το σημερινό περιστατικό να έχει σχέση με αυτό που είπα? Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αλλά δεν το βρίσκω καθόλου απίθανο. Ο διευθυντής του σχολείου, τοποθετούμενος στον Άστρα, επισήμανε χαρακτηριστικά ότι ο ρατσισμός και ο φασισμός δεν μπορούν να έχουν θέση σε δημοκρατικά σχολεία. Πάει ένας, ανεβάζει την αλβανική σημαία, απαντούν οι άλλοι με εθνικιστικά συνθήματα. Έτσι θα το πάμε? Δείτε το λίγο το θέμα στην Αργαλαστή, να μην πάρει έκταση το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι άκρος ανησυχητικό. Εθνικιστικά συνθήματα σε τείχους σχολείων, αν είναι δυνατόν. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά κοντά μας ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βόλου, ο κύριος Θανάσης Παπαδημόπουλος. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Επιστροφή εδώ στην τηλεόραση του Άστρα και έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Βόλου. Καθώς είπαμε, αύριο γενική απεργία, κατεβάζει ρολά δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Κύριε Παπαδημόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Δεν κάνετε τον Απρίλιο εσείς κινητοποίηση όπως είναι? Εμείς ξεκινήσαμε από το Φλεβάρι. Εσείς ξεκινήσατε από το Φλεβάρι. Απίστευτα πράγματα και θέλω να το πω στην αρχή αυτό για να το τελειώσουμε. Άκουσα τον κύριο Παναγόπουλο, τον άκουγα και μαθήτρια δημοτικού, ο ίδιος είναι, δεν ξέρω, άλλο φαινόμενο αυτό στο συνδικαλισμό. Ξέρω ότι από τη θέση σας δεν θέλετε να θίξετε το θέμα, του θίγω εγώ, ο οποίος είπε κινητοποίηση λέει τον Απρίλη.
Έχουμε την οικογένεια, την ελληνική, η οποία δεν μπορεί να πάει μάρκετ τώρα το χειμώνα, γιατί έχουμε την ακρίβεια να μαστίζει. Έχουμε τώρα το καλοριφέρ, το πετρέλαιο θέρμανσης, που πρέπει να ανάψουμε. Εμείς θα κάνουμε λίγο τον Απρίλη κινητοποίηση. Μέχρι τότε θα το σκεφτόμαστε. Όχι. Είναι απλώς ότι στο Γενικό Συμβούλιο υπάρχει μια απόφαση 17 το Απρίλη. Ήταν μια ομόφωνη απόφαση από όλες τις αντιδραστικές παρατάξεις ότι πρέπει να γίνει ένας συντονισμός και μια έτσι αναγωγή όλων των προβλημάτων με διάφορες περιοδίες μέχρι και τις 17 το Απρίλη. Αυτή ήταν η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, για να πούμε όπως ακριβώς έγινε το Γενικό Συμβούλιο. Συγγνώμη, για τις 17 το Απρίλη. Να πείτε τι δηλαδή εσείς οι συνδικαλιστές, ότι έχουμε πρόβλημα, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το ξέρουμε, δεν το βιώνουμε. Σε κάθε οικογένεια ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά από τη θέση που βρίσκεστε, ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα με την ακρίβεια, υπάρχει θέμα με το ΕΣΥ, υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα. Να κάνει τι ηγεσέ, να ενημερώσει προς ποια κατεύθυνση, τα ξέρουμε αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, νομίζω όμως ότι είναι μια καμπάνια την οποία θα κάνουν, είναι κάτι το οποίο θα συμμετέχουμε κι εμείς, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το σημαντικότερο σήμερα είναι να μιλήσουμε την απεργιακή κινητοποίηση αύριο. Εντάξει, ας περιμένουμε να καλοκαιριάσει λοιπόν, να έρθει η Απρίλης, η Ανοιξούλα, να είναι καλύτερος ο αγώνας. Αφήστε, τα λέω εγώ. Πρόεδρε, αύριο έχουμε γενική απεργία με τρία βασικά αιτήματα. Θέλετε να μας πείτε? Ας ξεκινήσουμε όπως το έχουμε και στην αφίσα μας. Έχει να κάνει με τα Τέμπη. Ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός το οποίο είχαμε στις 28 Φλεβάρι του προηγούμενου έτος. Ζητάμε την απόδοση των ευθυνών και την απόδοση δικαιοσύνης, διότι αυτό που βλέπουμε, τη συνεχή συγκάλυψη όλου αυτού, δηλαδή και τις 57 απώλειες που είχαμε συνανθρώπων μας, γνωστών μας, συγγενών μας, δεν έχει αποδοθεί και από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με εργαζόμενους που δουλεύαν εκείνη την ημέρα, εκτός των 57 ήταν και εργαζόμενοι μέσα σε αυτούς τους 57. Από εκεί και πέρα ήταν ένα δημόσιο αγαθό το οποίο θα έπρεπε να παρέχει την ασφάλεια, διότι όλοι χρησιμοποιούσαμε τουλάχιστον το τρένο, διότι δεν έχουμε τρένο κάνει τώρα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Ένα μεταφορικό μέσο το οποίο πάντα εξυπηρετούσε την εργατική τάξη. Ευτυχώς, δεν λέτε. Για να πάει για δουλειά. Πολλές φορές ευτυχώς, αλλά από εκεί και πέρα στην να σας πω κάτι. Που έχουν τρένο, μηχανοδηγός σταμάτησε, κατέβηκε για να δει αν περνούν τα αυτοκίνητα. Μα τι μου λέτε τώρα, δεν λειτουργεί. Και μέσα από το Βόλο πολλές φορές συνέβαινε ότι πολλές φορές οι μπάρες δεν κατεβαίνανε και το τρένο περνούσε. Αλλά από εκεί και πέρα να σας πω κάτι, ήταν ένα μέσο το οποίο εξυπηρετούσε πάρα πολλούς, διότι πηγαίνουν και στη Λάρισα για δουλειές. Από τα χωριά, ήταν ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να δώσει την ευχέρεια στον εργαζόμενο για να πάει. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το τώρα ασφαλέστερο να εξασφαλίσει τον κύριο Καραμαλή. Εμείς θα να πιστεύουμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι το ασφαλέστερο. Από εκεί και πέρα το ασφαλέστερο δεν ισχύει στην Ελλάδα, όπως ισχύουν και για τα εργατικά δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν, διότι έχει αποδειχτεί ότι είμαστε η νούμερο ένα χώρα, την οποία αποκρύπτει τα δυστυχήματα, τα ατυχήματα, τα εργατικά, τα θανατηφόρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με ατυχήματα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν μας βάζουν ούτε καν στον πίνακα, διότι είπαμε ότι δεν είμαστε κράτος δικαίου και είναι και ένα από τα αιτήματα τα οποία βάζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αποδίδουν τη δικαιοσύνη και πρέπει να καταγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία. Για να πούμε ότι καλυτερεύουμε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Αλλά εμείς δυστυχώς τα κρύβουμε και είναι μια πάγια τακτική πολιτική αυτή. Αλλά θέλω να τονίσω ότι εμείς δεν την κάναμε αύριο μόνο τη συγκέντρωση για να πούμε ότι είναι ένα μνημόσυνο όπως πολλοί μπορούν να πούνε. Όχι, εμείς ζητάμε την απόδοση των ευθυνών. Κάποιος με ρώτησε και μου είπε είναι μια μαύρη ημέρα αύριο. Όχι, είναι οι μαύρες ημέρες από την ημέρα που συνέβη το τραγικό δυστύχημα μέχρι και σήμερα. Και αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη για να επαναληφθεί λίγο και ο πόνος όλων αυτών των συγγενών που χάσανε παιδιά, ξαδέρφια, αδέρφια, οποιοδήποτε άτομο της οικογένειάς τους, νομίζω ότι δεν θα ησυχάσουν. Με προλάβατε στην ερώτησή μου. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει απόδοση ευθυνών? Οι γονείς, η Επιτροπή των Θυμάτων των Τεμπών, λένε ότι θα φτάσουν την υπόθεση στα άκρα. Θα φτάσουν μέχρι και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τα άκουσε αυτό ο Άριος Πάγος, δεν ξέρω πώς, ενεργοποιήθηκε και έχει νέα παρέμβαση στο εφετείο της Λάρισας και λέει ότι να απαντηθούν όλες οι καταγγελίες των γονέων πριν κλείσει η υπόθεση. Εσείς, από την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε απόδοση ευθυνών? Δυστυχώς, αν ανατρέξουμε και όσοι έχουμε παρακολουθήσει τις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής, νομίζω ότι η συγκάλυψη είναι εμφανής στο όλο συμβάν το οποίο έχει συμβεί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι με την πίεση του κόσμου και ολωνών μας μπορούμε να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση της απόδοσης δικαιοσύνης. Δεν θα κάνουμε εμείς την παρέμβαση για να δείξουμε
πώς θα κινηθεί η δικαιοσύνη. Θέλω να πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη θα απομφανθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως είπα, για τις οικογένειες οι οποίες χάσανε δικό τους άνθρωπο. Να μην συμβεί ποτέ ξανά, είναι όπως γίνεται και τα εργατικά ατυχήματα στους χώρους δουλειάς, οι οποίοι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συγκαλύπτονται πολλές φορές και δεν αποδίδονται ευθύνες, διότι είναι ταργική η γραφειοκρατία πολλές φορές η οποία γίνεται και γενικώς οι γελεκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δεν λειτουργούν σωστά για να μπορέσουν να αποτραπεί αυτά. Είτε είναι οι έλεγχοι, είτε οι κυρώσεις, οι οποίες πρέπει να έχει ένας συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος είναι συνεχής η παραβατικότητα και πολλές φορές χάνονται και πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές. Μιλάτε το σύνολο και λέω στο τέλος, σκέφτομαι ότι στο τέλος μπορεί να πούν ότι φταίει και ο μηχανοδηγός, ο οποίος δεν είναι μαζί μας, κοντά μας. Δεν θέλω να πω ποιος θα ευθύνεται, ποιος δεν ευθύνεται. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα συμβάλλει στο να καθορίσει και να ξεκαθαρίσει αυτή την υπόθεση. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι εκτός ότι μπορεί να έχουν κάποιες ευθύνες κάποιοι μέσα από τον ΟΣΕ, νομίζω ότι υπάρχει η πολιτική ευθύνη, η οποία θα πρέπει να αναλογιστεί και να καταμεριστεί σε αυτούς οι οποίοι υπάρχουν. Όλοι οι υπουργοί. Πότε έγινε αυτό, πείτε μου, διαχρονικά, πότε έγινε αυτό. Να σας πω κάτι, είναι η αρχή του χρόνου. Με τον Άκη τον Τζοχατζόπουλο βρήκαν ένα ξυλαστήριο θύμα, δείξαν τον Άκη, τον βάλαν φυλακή, καθάρισε η μπουγάδα. Τώρα έχουμε μέσα το σταθμάρχη, πάνε να καθαρίσουν την μπουγάδα. Έχουμε ένα ξυλαστήριο θύμα, είναι μέσα στη φυλακή για τα μάτια του κόσμου. Νομίζω ότι ζούμε στη χώρα που ποτέ διαχρονικά δεν έχει αποδώσει αυτό που λέμε ποινικές ευθύνες στους ευθύνοντες. Γι' αυτό και μιλάμε για κράτος δικαίου, γιατί ποτέ δεν ήμασταν κράτος δικαίου και δεν ξέρω αν θα υπάρξουμε κράτος δικαίου. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή μαζεύονται και υπογραφές για να έρθει η βουλευτική ασυλία. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο έχει κατά καιρούς συζητηθεί για το θέμα της βουλευτικής ασυλίας. Νομίζω ότι υπάρχει οριμότητα αυτή για να έρθει. Θεωρώ ότι μόνο η βουλευτική ασυλία μπορεί να είναι μόνο για θέματα εθνικής ασφάλειας, αλλά από εκεί και πέρα όλα τα συναρμόδια υπογεία, τα υπόλοιπα που συντελούν έργο, όπως είναι και το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, νομίζω ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες διαχρονικά και δεν μιλάμε τώρα ούτε για τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά όσοι έχουν περάσει και δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους σωστά. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένα δημόσιο αγαθό και να βάλει σε κίνδυνο τον οποιονδήποτε ανέβει σε αυτό την αμαξοστοιχεία ή οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο είναι αυτό. Τα έχουμε δει και με τα πλοία, τα έχουμε δει και με λεωφορεία, τα έχουμε δει και με χίλια δυο. Ένα ερώτημα για να το κλείσουμε, γιατί από τη θέση σας ως πρόεδρος έχετε βρεθεί σε πολλά εργατικά δυστυχήματα δυστυχώς. Στον τόπο του εργατικού δυστυχήματος αυτός κλειδώνεται, θα λέγαμε, με έναν τρόπο, σφραγίζεται, μέχρι να δουν οι πραγματογνώμονες τι ακριβώς έχει συμβεί και να αποδοθούν ευθύνες, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να υπάρξει αυτοψία ανάλογη και από εκεί και πέρα, όσο θα χρειαστεί και θα γίνεται ο έλεγχος, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για τους υπηρεγνώμενους για να μπορούν να βγάλουν και τα ασφαλή συμπεράσματα. Μόνο. Χωρίς καμία παρέμβαση, χωρίς καμία αλλίωση του χώρου. Όπως γίνεται και σε ένας φόνος. Όπως είναι, πρέπει οπωσδήποτε να συλληφθούν όλα τα στοιχεία και από εκεί και πέρα να βγει το πόρισμα. Αυτά δεν καταστρέφονται. Τώρα, όπως έγινε τώρα με τον ΟΣΕ, και εκεί υπάρχουν ευθύνες. Εδώ γιατί έχουμε μπάζωμα? Τις ευθύνες και την. Και το ποιος θα είναι υπόλογος, νομίζω ότι θα πρέπει να την κάνετε αλλού την ερώτηση. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μας δοθεί και ανάλογη απάντηση. Είναι κυβερνητική η παρέμβαση, το έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, από εκεί και πέρα. Από την άλλη, έχουμε και εμείς ευθύνη να το φωνάξουμε αυτό αύριο, να σηκωθούμε από τον καναπέ, να φύγουμε από το πληκτρολόγιο και να το φωνάξουμε αυτό αύριο στους δρόμους. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, αλλά νομίζω ότι είναι στο πίσω μέρος του μυαλού των ολονών αυτό το οποίο έχει συνέβει και νομίζω ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ ο κόσμος αύριο γενικώς με τη συγκέντρωση. Μακάρι, γιατί ήταν ένα θέμα που ήθελα να θίξω λίγο αργότερα, αλλά το πούμε τώρα. Διαχρονικά βλέπω, ή μάλλον τα τελευταία χρόνια παρατηρώ, ότι από τότε που μπήκα στη ζωή μας για τα καλά τα social media, έχει σταματήσει και αυτό που λέμε κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω. Και δεν βγαίνει έξω γιατί πολύ απλά έχει μπροστά του το πληκτρολόγιο, γράφει την αγανάκτησή του, διοχετεύει την οργή του μέσω των social media. Νομίζω ότι έτσι έκανε το ηθικό του χρέος, έτσι βγήκε από την υποχρέωση και από εδώ πάνε κι άλλοι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει εσείς αυτό, ότι από τότε που μπήκα στη ζωή μας στα social media, δεν κινητοποιούμαστε. Είναι ένα εργαλείο δυστυχώς εκτόνωσης και όχι μαζικοποίηση, ειδικά αυτό που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς πολλές φορές στο διαδίκτυο για να μπορέσουμε να συστατρέψουμε και να μαζέψουμε κόσμο. Γιατί μια περιεργειακή συγκέντρωση νομίζω ότι είναι το καθαρό αποτύπωμα της πραγματικής ανησυχίας της οποίας έχει ο εργαζόμενος ή γενικώς οποιασδήποτε κινητοποίηση είναι για οποιοδήποτε και θέμα και αν είναι αυτά, είτε το δημόσιο νοσοκομείο, είτε για τα πανεπιστήμια, είτε τους αγρότες, νομίζω ότι αποτυπώνεται το να γράψει κάποιος μέσα σε social media.
Νομίζω ότι μπορεί να γίνεται εκτόνωση και ανάδειξη ενός ζητήματος, αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και το αντίπαλο, το οποίο πολλές φορές γράφει, επειδή είναι σκεμμένα και λειτουργούν πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, της αλλίωσης της πραγματικότητας και δυστυχώς πολλές φορές της διαστρέβλωσης ενός γεγονότος εις βάρος ή υπέρ κάποιων άλλων. Τώρα, τα υπόλοιπα αιτήματα της απεργιακής αύριο κινητοποίησης. Νομίζω ότι το δεύτερο και αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ και όχι μόνο τώρα, νομίζω και από τότε με την Ουκρανία που ξεκίνησε ο πόλεμος, έχει να κάνει με την ακρίβεια, τα οποία είναι εμφανής η ακρίβεια και σε κάθε κοινωνικοκυριό βλέπουμε τα προϊόντα τα οποία... Δεν το θέτετε σωστά τον όρο. Εγώ θα χρησιμοποιούσα τον όρο εσχροκέρδια. Δεν έχουμε ακρίβεια. Δείτε... Έχουμε εσχροκέρδια. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι ακρίβεια. Στην προκήρυξη εσχροκέρδια γράφουμε. Εγώ είπα τώρα αυτή τη στιγμή εσχροκέρδια. Είναι. Δυστυχώς όταν είναι. Όταν έχουμε το τυρί να ανεβαίνει τέταρτο στο τέταρτο, όχι μέρα τη μέρα, οι τιμές των προϊόντων, να μην λέω μόνο το τυρί, οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν ένα τέταρτο, όχι ένα ημέρα, αυτό λέγεται εσχροκέρδια. Δεν λέγεται ακρίβεια. Ακρίβεια λέγεται να είναι ένα προϊόν 10 ευρώ και μετά από 5 μήνες να πάει 11. Αυτό λέγεται ακρίβεια. Δυστυχώς έτσι είναι και είναι με την ανοχή, διότι δεν υπάρχουν έλεγχοι από το αρμόδιο του Υπουργείου, δεν υπάρχουν δηλαδή η τιμαριθμοποίηση ή τουλάχιστον η συγκράτηση των τιμών έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Είναι ενδεικτικό δηλαδή αυτή η συνεχής αύξηση των προϊόντων. Παράδειγμα, δηλαδή και εγώ προχθές, όλοι μας πηγαίνουμε στο μάρκετ για αυτά, είχε ειδικό συσκευασμένο τυρί 200 γραμμάρια και είχε 3 και κάτι, 3,75 αν δεν θυμάμαι καλά. Αν το πολλαπλασιάσουμε με το κιλό, διότι είναι και τεχνάσματα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν, διευκόλυνση μπορεί να είναι λιτό, μιλάμε για φέτα 15 ευρώ. Και να σας πω κάτι, αν το έπαιρνε ο παραγωγός και έπαιρνε μια καλή τιμή, να πούμε ότι ξέρετε, έχουμε κτηνοτροφία και έχουμε την παραγωγή, τουλάχιστον κάποιος κερδίζει. Αλλά δεν το κερδίζει ο κτηνοτρόφος που κάνει την παραγωγή. Και... Κερδίζουν κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν, δυστυχώς τους ξέρουμε, αλλά δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση. Η ακρίβεια έχει φτάσει στο προχώρητο, διότι οι μισθοί δεν είναι ανάλογοι των τιμών και δυστυχώς βλέπουμε πολλά προϊόντα. Είναι αντιστρόφως ανάλογοι. Βλέπουμε πολλά προϊόντα τα οποία πουλούνται εδώ πολύ πιο φθηνότερα στην Ευρώπη και σε χώρες όπου οι μισθοί είναι τρεις φορές παραπάνω από ό,τι είναι ο δικός μας. Και αυτός είναι ο παραλογισμός. Και ειδικά σε μια οικογένεια που πάει να πάρει βρεφικό γάλα, το να το πληρώνει και 2 και 3 φορές παραπάνω από ό,τι ένας Ευρωπαίος. Και αντί να διευκολύνεται δηλαδή το νοικοκυριό, να δυσκολεύει, διότι πλέον οι ανάγκες είναι πάρα πολύ περισσότερες. Τώρα και ειδικά με αυτές τις αξίες τις οποίες έχει προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς μιλάμε για εισοδήματα τα οποία ανταπεξέλθονται όπως ήταν ακριβώς το 2015. Τώρα έχουμε 2014 δυστυχώς. Αυτές οι αυξήσεις... 2024, συγγνώμη. Αυτές οι αυξήσεις, ξέρετε, έχουν χαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν καν δοθούν. Οπότε, μην μιλάμε για αυξήσεις του βασικού μισθού. Γι' αυτό και βάζουμε και το τρίτο αίτημα για να συνεχίσουμε σε αυτό. Ότι η διεκδίκηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας πρέπει να γίνεται από τους εργαζόμενους και από τις επιχειρήσεις. Και εδώ βάζουμε κάποια σοβαρά ζητήματα, όποτε έχει να κάνει με τις τριετίες. Δεν μπορεί να έχουν παγώσει από το 2012 μέχρι και το 2024. Μέχρι αρχές του 2024, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει ο χρόνος πάλι για να μετρήσουμε την τριετία. Και να λέμε ότι δεν θα αποδοθούν ποτέ αυτές οι τριετίες που ήταν παγωμένες και δεν αποδοθήκανε και κάποιοι κερδίσαν από αυτές. Όπως και κερδίσαν οι μεγάλες αλυσίδες και βιομηχανίες από το προϊόν το οποίο πουλάνε, δεν κερδίσαν οι εργαζόμενοι όμως τίποτα για τις τριετίες αυτές που χαθήκανε. Έχω να κάνω μια χαζή ερώτηση. Λέμε για τριετίες, λέμε για αυξήσεις μισθών. Αυτό στο δημόσιο, πείτε ότι γίνεται, μπορεί να γίνει. Στον ιδιωτικό τομέα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, πώς θα γίνει. Σου λέει ο εργοδότης, εγώ δεν έχω να σου δώσω. Τέλος. Άμα θες, σε κουφίγε. Δεν είναι έτσι. Αυτό γίνεται μέσα από μια διαπραγμάτευση μεταξύ των συνδικαστικών εργαζομένων. Δεν δίνονται όσα συμφωνούνται. Αυτό είναι ένα δευτερεύον. Στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό γιατί βγαίνει η περιχαρίσου ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και λέει: α, αυξήσει τον ιδιωτικό τομέα. Μα τον ρώτησε τον εργοδότη. Γιατί ο εργοδότης δίνει από την τσέπη να, του. Να σας λύσω μια πορεία όμως, την οποία πολλοί την έχουν. Αυτές οι αυξήσεις σε πόσα άτομα πάνε γενικώς στη βάση. Οι αυξήσεις που θα δοθούν οι επόμενες πιάνει το 15% των εργαζομένων. Διότι από το 2012 που έχουν παγώσει οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυτές οι κλαδικές οι οποίες υπάρχουν, δεν έχουν πάρει καμία αύξηση, διότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορέσανε ποτέ να ξανασυνάψουν μια σύμβαση.
Από εκεί και πέρα έχει παγώσει ο μισθός, μιλάμε για μισθούς από το 12 που έχουν παραμείνει χωρίς καμία αύξηση και μιλάμε μόνο για το μισθό εισαγωγής πρώτη φορά κάποιο εργαζόμενο σε ένα χώρο εργασίας. Και για το θέμα της τριετίας, για να το πω και αυτό γιατί πολλοί δεν το ξέρουν αυτό, το 2017 έχουμε ξανά αξιολόγηση. Οπότε να περιμένετε, θα υπάρξει ξανά πάγωμα των τριετιών. Μάλιστα. Τόσο καλά. Ναι, μία τριετία. Από το 24 μέχρι το 27 θα πάρουμε μία τριετία όσοι πάρουν. Από εκεί πέρα ξανά πάγουμε, διότι τα νούμερα αυτά θα δείξουν και νομίζω ότι η στόχευση της κυβέρνησης είναι για να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα στο να περιορίσει το μισθό όσο μπορεί χαμηλά και εκεί που είναι. Γι' αυτό και λέμε ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να υπάρξει, πρέπει να ξαναδυναμώσουν συνδικάτα. Ξέρω ότι πάντα υπήρξε σοβαρότητα και ωριμότητα από την πλευρά μας. Έχουμε κινηθεί όπως έχουν γίνει και έχουν υπογραφεί συλλογικές συμβάσεις, όπως και στον τουρισμό και κρατάμε τη σύμβαση και έχει κηρυχθεί υποχρεωτική. Νομίζω σε όλους τους κλάδους για να υπάρχει και μια εισάξια κατανομή στην αγορά εργασίας, γιατί αυτή η ανομία την οποία υπάρχει εξώ στην αγορά εργασίας δεν έχει προηγούμενο και δεν ελέγχεται κιόλας. Mm-hmm. Ούτε ηλεκτρικός μηχανικός νομός μπορεί να τον ελέγξει ποιος πληρώνεται, τι πληρώνεται και πώς πληρώνεται και με τι πληρώνεται. Είναι ένα μπάχαλο και δυστυχώς η υποστελέχωση. Και αυτό το οποίο δημιουργείται σε αυτές τις υπηρεσίες, δυστυχώς έχουν φέρει αυτά τα κατάλοιπα και τις δυσκολίες. Γι' αυτό και λέμε ότι βγαίνουμε και στις 28, θα βγούμε και στις 17 Απριλίου και από εκεί πέρα όπου κρίνουμε και ξανά, θα είμαστε έξω, θα παλεύουμε και με αυτόν τον τρόπο που μπορεί πολλοί να τον πούνε ότι η Πυριακή Συγκέντρωση έχει ξεφτύσει, αυτός είναι ο τρόπος, ο κόσμος που να βγαίνει για τα ζητήματα που ανακύπτουν. Όπως βγαίνουν και οι φοιτητές, όπως βγήκαν και οι αγρότες. Όπως γίνουμε και εμείς. Αύριο λοιπόν που σας βρίσκουμε, τι ώρα? Μας βρίσκετε όλους μαζί στην πλατεία Ελευθερίας στις 10.30. Όλους μαζί, το διευκρινίζετε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μαζί με το Πάμε δηλαδή. Ναι, μαζί με το Πάμε. Μαζί με το Πάμε. Είναι η δεύτερη φορά? Νομίζω είναι η πρώτη. Η πρώτη φορά? Πρώτη είναι. Είχε γίνει και κάτι. Μια απεργιακή συγκέντρωση είναι η πρώτη. Α, για απεργιακή συγκέντρωση είναι η πρώτη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είμαι χρόνια πολλά στο ρεπορτάζ και πήγαινα μια στη συνέντευξη του Πάμε, μια στη συνέντευξη τύπου του Εργατικού Κέντρου Βόλου, στη μία πλατεία ο ένας, στην άλλη πλατεία ο άλλος, ενώ δεν έχετε ουσιαστικά να χωρίσετε κάτι, έτσι? Κοιτάξτε, δεν είναι. Να σας πω κάτι, ιδεολογικά μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορές, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω, επειδή το είπα και προχθές αστειευόμενος σε μια παρέα δημοσιογράφων, σας διευκολύνομαι να είστε σε μια συγκέντρωση για να μπορεί να τα καλύψετε. Να μην τρέχουμε κιόλας. Και να μην συγκρίνουμε το που ήταν ένας και που ήταν άλλο. Νομίζω έτσι. Ότι ο εργαζόμενος πρέπει αυτές τις διαχωριστικές ταυτότητες να τις αποβάλει πλέον και θεωρώ ότι. Πλέον. Όχι, ιδεολογικά στις έχουμε τις διαφορές μας, δεν πειράζει. Αλλά διαχωρισμό συγκεντρώσεων μιλάω. Τα αιτήματα των εργατών ιδεολογικά είναι έχει, κοινά. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές παράγουν συζήτηση και πολλές φορές αναδεικνύουν ζητήματα. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η κατεύθυνση, τουλάχιστον το γνωρίζετε και εγώ χρόνια που έχω μέσα, το επιδίωκα και το επιδιώκω και θέλω να υπάρχει και μια συνέχεια, διότι ο εργαζόμενος δεν έχει κάτι, περιμένει από εμάς ίσουμως να βγούμε και νομίζω ότι δεν δίνουμε και τη δυνατότητα να πει κάποιος, ξέρεις, για να μην στιγματιστώ να πάω στη μία ή στην άλλη, κάντε μία. Κάναμε τη μία. Ωραία. Καλώς και καλό με αύριο στις 10.30. Αύριο λοιπόν 10.30 στην Πλατεία Ελευθερίας, όλοι μαζί ενωμένοι να φωνάξουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Επειδή με ρωτούν οι τράπεζες αύριο λειτουργούν ή όχι. Τώρα να σου πω κάτι, έτσι πως έχουν γίνει οι τράπεζες και λέω το κοινό δεν εξυπηρετείται. Ναι. Γιατί κάγεται την ανάλυση πνευμάτων έτσι πως τα έχουν κάνει. Από εκεί και πέρα η απεργία είναι για όλους οι παμπολιώτικοι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αν θα απεργήσουν, ποιες τράπεζες θα συμμετέχουν, ποιοι εργαζόμενοι, αυτά δεν μπορώ να το, mm-hmm. να το ξέρω. Ωραία. Από εκεί και πέρα, αλλά νομίζω επειδή θα υπάρχει και συγκέντρωση και αυτά και όπως όλοι γνωρίζουμε, συνήθως οι τράπεζες κατεβάζει ρολά. Οπότε νομίζω mm-hmm. ότι αύριο για την εξυπηρέτηση του κοινού ας αποφύγουν, ας συμμετέχουν στη συγκέντρωση και ας αφήσουν τις τράπεζες αύριο. Έτσι. Για μια μέρα ας έρθουν στη συγκέντρωση. Ναι, δεν πειράζει. Οι τράπεζες ας χάσουν και για μια μέρα. Ωραία. Αύριο λοιπόν το ραντεβού, 10.30 το πρωί, στην Πλατεία Ελευθερία στο Βόλο. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Βόλου, τον κύριο Παπαδημόπουλο. Και φυσικά έκανε κάλεσμα και η ΑΔΔΗ στη Λάρισα, γιατί έχουμε και εκεί απεργιακή κινητοποίηση. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Κάλεσμα για συμμετοχή στην 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και στη συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Ταχυδρομείου απίφθινε εκτελεστική γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ Λάρισας σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Στην αρχική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ αναφέρθηκε στη συμπλήρωση ενός έτου από την τραγωδία των Τεμπών. Ενώ στη συνέχεια μίλησε για αυξήσεις κοροϊδία από την κυβέρνηση, συμπληρώνοντας ότι χρήματα υπάρχουν αλλά όχι για τους εργαζόμενους. Το συνδικαλιστικό κίνημα και κάθε υγιής πολίτης θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι
και να ακυρώσουμε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών. Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση εμπέζει τους εργαζόμενους στο δημόσιο με τις αυξήσεις κοροϊδία που έδωσε από 1η-1η του 24, δηλαδή από 38 έως 58 ευρώ καθαρά το μήνα. Ο Υπουργός Οικονομικών με περίσσο θράσος δηλώνει πως η μέση καθαρή αύξηση για τους δημόσιους υπαλλήλους το 2024 είναι 1.425 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Όλοι μας πήραμε τα εκαθαριστικά και είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια την κοροϊδία. Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος, Κωνσταντίνος Λαρίσης, φώναξε φτάνει πια σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του. Να την δηλώσουμε όλοι μαζί και να φρουτοφωνάξουμε φτάνει πια. Φτάνει πια για την ακρίβεια, φτάνει πια με τη φτωχοποίηση και τους μισθούς πείνας, φτάνει πια με την υποχρηματοδότηση, την ιδιωτικοποίηση του δημοσίου, της υγείας, της παιδείας, όπως έγινε τελευταία με τα νομοσχέδια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και με τα απογευματινά χειρουργεία. Φτάνει πια με τις ανεπαρκείς προσλήψεις και την υποστελέχωση του δημοσίου συστήματος υγείας, που αυτό οδηγεί, όπως είπα και πριν, στην ιδιωτικοποίηση σε τομείς του δημοσίου, όπως προανέφερα, η υγεία και η παιδεία. Τέλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Λάρισας ανέφερε πως όλοι θα πρέπει να διεκδικήσουν μισθούς αξιοπρέπειας και να απαιτήσουν όλη δικαιοσύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ περιμέναμε μία αύξηση έστω στο ύψος του πληθωρισμού στο 10%, δόθηκαν μόνον 40 ευρώ καθαρά σε κάθε εργαζόμενο. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν να αντιδράσουμε μαζικά, να συμμετάσχουμε στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και να διεκδικήσουμε μισθούς αξιοπρέπειας, να ζούμε δηλαδή με αξιοπρέπεια από τους μισθούς μας. Παράλληλα, ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ζητάμε να αποδοθεί η δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου ακολούθησε σύσκεψη με τα διοικητικά συμβούλια των πρωτοβάθμιων σωματείων. Να πω στο τέλος της εκπομπής ότι αύριο έχουν και τη δική τους κινητοποίηση οι δημοσιογράφοι. Στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Ενώ έχουμε αυτή την ώρα εξέλιξη όσον αφορά το αγροτικό. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση δόθηκε, να διαβάζω την είδηση, για αλλαγές στην ΚΑΠ πριν τις ευρωεκλογές. Τέλος τα μπλόκα στην Ελλάδα. Ήδη πήραν απόφαση για να αποχωρήσουν από τις Βρυξέλλες οι αγρότες μετά τις επεισοδιακές κινητοποιήσεις, ενώ πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από την γραμματεία του συντονιστικού εδώ στην Ελλάδα, του συντονιστικού οργάνου. Η γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων έβγαλε ανακοίνωση όπου λέει τέλος τα μπλόκα των αγροτών. Δίνουμε νέο αγωνιστικό ραντεβού την Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 12 το μεσημέρι για να τιμήσουμε αγωνιστικά την 114η επέτειο του Κιλελέρ στο χώρο της θυσίας των Θεσσαλών Κολύγων για να διμηνήσουμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να παράγουμε για μας και για όλο το λαό μας. Συνεχίζουμε, θα νικήσουμε. Τέλος τα μπλόκα, 12 το μεσημέρι στις 10 Μαρτίου, μία μέρα πριν τη συνάντηση με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, έχουμε το Κιλελέρ, έτσι για να τιμήσουμε και την επέτειο, καθώς είχαμε την εξέλιξη νωρίς σήμερα το πρωί, ότι δόθηκε τελικά το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αλλαγές στην ΚΑΠ, ένα από τα ζητούμενα των αγροτικών κινητοποιήσεων, πριν τις ευρωεκλογές. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Δεν ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των αγροτών, αλλά το συλλαλητήριο με χορηγό το Μητσοτάκη στην Αθήνα την έκανε από ό,τι κατάλαβα τη δουλίτσα του. Αύριο, ακριβώς στις 8.30, εδώ, ραντεβού στην πρωινή ατζέντα και στην τηλεόραση του Άστρα. Μέχρι τότε, καλό πρωινό να έχουμε.